ακούστε και φρίξτε. Με παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούω. Σ***κα, ονομάζομαι φοιτητή στο φυσικό στην Αθήνα και θα ήθελα να κάνω να ξεφορτωθώ την διακή μου εκεί πέρα. Ωραία. Σαν πρώτη φάση θέλω να στείλετε ένα email με το θέμα ακριβώς. Ναι. Την έκταση που θα πρέπει να έχει εργασία. Γύρω σε 80 σελίδες μου είχε πει η καθηγήτρια. Ωραία, θα το στείλετε αυτό. Αλλά εάν είναι να είναι πάει πολύ ακριβά, να την κάνω και 70, ρε παιδί μου, σελίδες που λέω. Και... Αυτό. Δηλαδή, αν έχετε εσείς περιθώριο να το κάνουμε 70 με 80, να το δούμε έτσι. Για να μου έρθει και λίγο πιο φθηνά, όχι τίποτα άλλο. Σίγουρα, αν έχουμε λιγότερες σελίδες, πιο μικρό θα είναι το κόστος. Ωραία. Και το πολύ πολύ μετά μεγαλώνω που λέω εγώ στη γραμματοσειρά, α πούμε, και μεγαλώνει και φαίνεται πιο πολύ αυτό. Δεν με απασχολεί. Ορίστε. Και μετά μεγαλώνω τη γραμματοσειρά το πολύ πολύ, την κάνω να φαίνεται πιο μπόλικη. Αυτό θέλουμε λίγο να είμαστε σίγουροι ότι με 70 σελίδες π.χ. είστε εντάξει. Θα δεχτεί η καθηγήτρια, καταλάβατε. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, η εργασία θα είναι μόνο βιβλιογραφική, θα έχει θεωρητικό μέσα. Έχει και θεωρητικό έργα, το έχει και πρακτικό. Εντάξει, πριν από 8 χρόνια που είχα μπει, τα ξέρα τώρα δεν. Ναι, ωραία. Ήθελα να ρωτήσω με τα λεφτά τι γίνεται, σας δίνω προκαταβολή, όλα μαζί. Για να συμφωνήσουμε σε κάποιο κόστος, ξεκινάμε με μια προκαταβολή. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι βασικά να μην ασχοληθώ γιατί δεν μπορώ, δεν αντέχω πια τα μαθηματικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Αν δούμε το συνεργάτη που μπορεί να την κάνει, δεν θα ασχοληθείτε εσείς καθόλου. Ωραία, τέλεια. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Σας βρήκα στο ίντερνετ. Βασικά, φοιτητής ιατρικής είμαι. Τελειώνω τώρα τηλεόφυτος. Και θα ήθελα να κάνω σε εσάς, δηλαδή να μου κάνετε, όχι να κάνω. Την πτυχιακή μου, ρε. Άκου να δεις πώς θα γίνει, λοιπόν. Ναι. Μας ένα mail στο a.edu.gr. Ναι, ναι. Και από κάτω μας γράφεις. Είμαι φοιτητής, τάδε. Ναι. Και ενδιαφέρομαι για μια πτυχιακή εργασία με θέμα τάδε. Ναι. Τόσες λέξεις, περίληψη κτλ. Ωραία, εντάξει. Απλά ήθελα να ρωτήσω για ιατρική αν λαμβάνετε, έτσι, γιατί είναι πιο δύσκολο. Εννοείται, αλλά να μας πεις ακριβώς τι είναι. Πότε τι θέλεις, χρόνος παράδοσης. Και αυτό μας ενδιαφέρει. Και αυτό παίζει ρόλο και φαντάζομαι και στην τιμή, ε. Βέβαια. Άλλο να έχει ένα-δύο μήνες όλο μπροστά να την προετοιμάσεις και να μου πεις τώρα αύριο τι θέλεις, που δεν γίνεται. Ναι, στον πραγμάτο θα σου πω όχι. Εντάξει, και από λεφτά περίπου πάνω κάτω. Δεν μπορώ να σου πω. Έχει να κάνει με την έκταση της εργασίας. Okay. Σχολή. Ρε παιδί μου, είναι η ιατρική Αθηνών και είναι τι θέλω στο επόμενο 1,5 μήνα, στο περίπου. Νομίζω ότι θα είναι 100.000 νομίζω. Εντάξει, πάλι καλά γιατί έχω κάποιες οικονομίες. Δεν κάνετε και ευκολίες φαντάζομαι πληρωμής, δεν έχει δώσει και τέτοια. Έχουμε POS, μπορεί να πληρώσουμε POS όπως θέλεις. Oh, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε στείλε μένυμα. Θέλω γιατί όχι τίποτα άλλο. Μωρέ, εντάξει, τώρα η ιατρική είναι παλούκι, ξέρεις πως είναι και δεν αντέχω. Πια τα έχω μπερδέψει λίγο εγώ. Τα έχω ξεχάσει κιόλα. Τι λέει και θα δούμε πώς θα το βολέψουμε. Ευχαριστώ. Να έχουμε μία βάση για να μπορέσουμε να σου απαντήσουμε. Okay. Έγινε. Γεια. Συνέχεια, για χαρά.